Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον Ανδρέα Αργυρού. Αρχίζει λοιπόν το παιχνίδι με τον εθνικό. Παλιά μπροστά για να δούμε τον Ασούμπρε. Το γύρισμα για τον Ηλία. Πρώτη ευκαιρία στον αγώνα. Πολύ καλή άμυνα βγαίνει από τον Λάγκα. Επιμένει ο εθνικός. Θα γίνει το σούτ από τον Φλωριάν. Φεύγει μπάλα έξω. Μπαίνει ο Τζονής στην περιοχή έτοιμος για το σούτ. Θα το κάνει. Αποκρούει ο Ποκατίνοφ. Να η απάντηση της Ομόνιας. Θα κρατήσει την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω. Ο Λέσιαξ θα βρει τον Ντίσκερουτ. Παίζει κάθετα για τον Τσέποβιτς. Το γύρισμα στην περιοχή. Δεν απομακρύνθηκε η μπάλα και έχει ευκαιρία ο Λοΐζου. Τη χαράμισε ωστόσο γιατί δεν βρήκε καλά την μπάλα. Ο Χένιμπερκ ζητάει από τους προσφαιριστές του να πιέσει. Να δούμε τον Μάριο Ηλία που βρίσκει το κενό και παίρνει στην περιοχή της άμυνας, στην περιοχή της Ομόνιας. Ο Ηλία καθυστερεί. Γύρισε πίσω στον Φλωριάν. Έκανε το σουτ πάνω στον Κωνσταντίνο Παναγή. Μπροστά τον Ποκατίνοφ. Λογικά εκεί θα πάει μπάλα. Όντως. Κεφαλιά προς τα πίσω. Έξω. Τσέποβιτς δοκιμάζει, κοντράρει μπάλα και φτάνει στον Τσονί λίγο έξω από την περιοχή. Επιχειρεί το πλασέ πάνω από την εστία. Πασιρού κάθετα με τον Παπουλή, πέρασε στον Τσονί. Τρίτη και φαρμακερή, όχι, η μπάλα θα φύγει έξω. Ακόμα μια προσπάθεια από τον Τσονί. Κυπριανού έγινε το λάθος, ακόμα ένα κλέψιμο από τον Πασιρού. Θα δώσει στον Παπουλή ευκαιρία αυτή για την Ομόνια. Το σούτ αποκρούει ο Μποκατίνοφ. Ο Τσέποβιτς πολύ ωραία πάσα για τον Τίσκερ, το τακουνάκι. Τώρα θα περάσει μπάλα ο Παπουλής, αποκρούει ο Ποκατίνοφ. Ξανά με τον Τσέποβιτς τώρα. Ούτε και αυτός θα νικήσει τον Ποκατίνοφ. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Εθνικού. Δύο φάσεις μέσα σε δύο λεπτά. Και θα βρει τον Ελουντού. Έκανε το σουτ πάνω στο συμπαίκτη του. Ο Φλωριάν σουτάρει ο Παναγή στη σωστή θέση. Παλιά για τον Παπουλή μέσα στην περιοχή. Έχει ευκαιρία ο Παπουλής. Ούτε και τώρα θα στείλει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Εκτελεί ο Λοΐζου. Δίστασε ο Ποκατίνοφ αλλά απομάκρυναν οι αμυντικοί του. Ήρθε η μπάλα στον Παπουλή που έκανε το σουτ πάνω από την εστία. Παπουλής. Στο κενό χώρο η πάσα. Ο Τσονής προλαβαίνει τον Κυπριανού το γύρισμα. Ευκαιρία με τον Λοΐζου. 1-0 η Ομόνια στην πρώτη της ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο εξαργυρώνει αυτό που δεν κατάφερε στο πρώτο. Νίκησε τον ανίκητο στο πρώτο ημίχρονο Ποκατίνοφ και έβαλε την Ομόνια μπροστά δίνοντάς της αυτό που δικαιούταν. Ξανά και ξανά το γκολ της ομάδας του Μπερκ. Παναγή. Κόντρα ρε μπάλα, ευκαιρία για τον Φλωριάν, έξω. Κίνηση από τον Λοΐζου και από τον Τσέποβιτς που θα υποδεχθεί την μπάλα. Και θα την γυρίσει απέναντι από κοντά η Ομόνια με τον Παπουλή σημειώνει το 2-0. Με τη συμπλήρωση 54 λεπτών. Δείτε τη φάση από το ξεκίνημα. Με την πάσα του Λοΐζου στον Τσέποβιτς. Δίνει στον Παπουλή. Ασίστ από τον Σέρβο επιθετικό της Ομόνιας. Ξανά ο Λοΐζου. Για να δούμε τον Τσονί πάνω στον Ποκατίνοφ. Ιωαννού, Αράζ. Πάρα πολύ καλό το σούτ, εκπληκτική επέμβαση από τον Παναγή. Υπάρχει και η διακοπή και δεν θέλει να έκπληξε να ολοκληρώσει το παιχνίδι χωρίς να κάνει κάποια αλλαγή. Να δούμε τώρα τον Αράζ. Να δίνει εξαιρετική πάσα και τον Περατικό να χάνει μοναδική ευκαιρία να μειώσει το σκορ. Λοΐζου, ωραία στον Σέχου. Γύρισμα στον Τσέπος από κοντά, ο Λέτζακς το βάλε τον γκολ, 3-0 η Ομόνια. Στο μεταξύ γίνεται εξέταση της φάσης από το VAR. Offside λογικά. Offside. Εξηκώθηκε το χέρι. Ακυρώνεται το goal του Λέτζακς ως offside. Να βγαίνουν και οι γραμμές. Βγαίνουν και οι γραμμές. Ή όχι τελικά. Πήγαν στον πάγκο οι παίκτες. Το σούτ από τον Ασούμπρε στο δοκάρι. Έπεσε ο Παναγή. Τράνταξε την οριζόντια δοκό. Το δυνατό σούτ του Ασούμπρε. Τέλος στην αναμέτρηση. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Εθνικό. Η Ομόνια παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη.